Το δεύτερο, καθηγητή σήμερα της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Ιερουσαλήμ, του Σλόμο Ζαντ, ο οποίος έχει εκδώσει πάρα πολλά βιβλία και στην Αγγλία και τη Γαλλία. Το βιβλίο του κυκλοφόρησε μόλις στα αγγλικά και τα γαλλικά και θα βγει και στα ελληνικά. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι η λεγόμενη συνέχεια, ότι λέει το Ισραήλ για να μπορέσει να διεκδικήσει την... και έρχομαι σε αυτό που είπατε πριν. Απαντάει. Έχουμε βιβλίο που απαντάει ακριβώς αυτό. Για να μπορέσει να διεκδικήσει την σιωνιστική λογική της επιστροφής, υποτίθεται, στην Παλαιστίνη και της απόσπασης από τους Παλαιστινίους των εδαφών τους, στηρίχθηκε στην λογική ότι εδώ υπήρχε ένας λαός ο οποίος ξεκίνησε τότε, καταδιώχθηκε και διώχθηκε από διάφορους επιδρομείς, από τους, αρχικά από τους Σελευκίδες, μετά τους Ρωμαίους, παλιότερα από τους Βαβυλώνιους και ούτω καθεξής, σκορπίστηκε στον κόσμο, αλλά παρέμεινε σαν συνέχεια του ίδιου λαού. Ένα τμήμα. Και σήμερα, ναι, και σήμερα επιστρέφει. Ποιο είναι αυτό το και τμήμα? Και σήμερα επιστρέφει. Αυτή είναι η λογική του σιωνισμού. Λέει λοιπόν αυτός, και όπως σας λέω είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Οι έρευνές μου, λέει, και τα έχει ένα βιβλίο 450 σελίδων, έτσι, με παραπομπές και τα λοιπά. Έδειξαν τα εξής. Πρώτον, ότι ουδέποτε διώχτηκαν αυτά που λένε ότι διώχθηκαν όλοι οι Εβραίοι. Δεν έγινε αυτό ποτέ. Έφυγαν, διώχθηκαν και εξορίστηκαν οι ελίτ. Κάποια κομμάτια των ανώτερων τάξεων, και είναι λογικό, πάντα έτσι γίνεται. Αντίθετα, λέει, η πλειοψηφία του λαού, του Εβραϊκού, έμεινε στο Ισραήλ, αυτό που λέμε σήμερα Ισραήλ, δηλαδή την Παλαιστίνη, και σταδιακώς έχασε και τη θρησκεία και τη γλώσσα. Οι περισσότεροι αποτελούν το υπόβαθρο, το φυλετικό των Παλαιστινίων. Για να απαντήσουμε σε αυτά που λέμε. Έμα λοιπόν. Έτσι, έμα, λοιπόν. Ενώ οι Εβραίοι στη συνέχεια μέσω προσιλητισμού κατόρθωσαν να ξαπλωθούν στον υπόλοιπο κόσμο μέσα από τον προσιλητισμό. Και λέει ότι τα δύο κύρια κομμάτια τους, που είναι οι Εβραίοι, οι Βόρειοι ας το πούμε έτσι, που προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη και από τη Γερμανία, κατάγονται από τους Χαζάρους, από ένα λαό. Υπάρχει και ένα βιβλίο του Κέστλερ γι' αυτό που λέγεται «Η χαμένη φυλή του Ισραήλ». Είναι ένας λαός ο οποίος βρισκόταν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, ήταν σε σύγκρουση με τους Ρώσους και οι οποίοι βαφτίστηκαν, όπως οι Ρώσοι πήραν την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό, έτσι. Λίγο πιο πριν από αυτούς, οι Χάζαροι πήραν ως επίσημη θρησκεία τον Ιουδαϊσμό. Και είναι ένας από τους λαούς που και ήταν σχετικά μεγάλος, είχε μια μεγάλη έκταση εκείνη την εποχή, την οποία κατήχαν, και από αυτούς προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό, έτσι, σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο πληθυσμός του Ισραήλ σήμερα. Ναι, και λοιπόν, το κομμάτι των Εβραίων της Ευρώπης, το οποίο μετά ξαπλώθηκε. Από την άλλη πλευρά, αυτοί που ήταν στην Ελλάδα, που είναι Σεφαρδίτες, προέρχονται, και οι οποίοι είχαν διωχθεί από την Ισπανία και είχαν έρθει στην Ελλάδα και μετά ούτω καθεξής, οι Σεφαρδίτες, οι Ισπανόφωνοι λεγόμενοι, κατάγονται, λέει, κυρίως από τους Βέρβερους της Βόρειας Αφρικής, και γι' αυτό περάσανε στην Ισπανία, έτσι, και από μια φυλή, ένα βασίλειο Βέρβερο, έγινε Ιουδαϊκό, και αυτοί αποτέλεσαν επίσης τη βάση για την δημιουργία της ανατολικής πτέρυγας του Εβραϊσμού. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι, και όπως είναι απολύτως λογικό, διότι έτσι συμβαίνουν τα πράγματα στην ιστορία, δεν ήταν δυνατό μία θρησκεία να ταυτιστεί απολύτως με ένα έθνος, διότι ο Εβραϊσμός ήταν μία θρησκεία. Οι Εβραίοι έκαναν μεγάλο προσιλητισμό, έτσι, και κάποια εποχή στη Ρώμη υπήρχε μεγάλο κομμάτι εβραϊκό, έτσι, με έντονο προσιλητισμό, και γι' αυτό μετά στη συνέχεια ήρθαν σε μεγάλη σύγκρουση με τον χριστιανισμό, διότι ο χριστιανισμός τι πήρε? Πήρε σε μεγάλο βαθμό τους εξ Εβραίων, τους εκείνους που είχαν γίνει από Έλληνες, από άλλες φυλές, από άλλους λαούς, οι οποίοι είχαν περάσει στον Εβραϊσμό, και γι' αυτό εγκαθίσταται πρώτα στις εβραϊκές κοινότητες ο χριστιανισμός αρχαίων.
διότι ήταν ούτως ή άλλως λαοί οι οποίοι δεν ήταν εβραϊκής καταγωγής, ήταν ιουδαϊκής θρησκείας. Κάνοντας τη σύγχυση εβραϊσμός-ιουδαϊσμός, κάνοντας τα ένα, δηλαδή ταυτίζοντας μια θρησκεία με ένα έθνος, και μετά ένα άλμα 2.000 χρόνων ταυτίζοντάς το με το Ισραηλινός, έφτιαξε ο σιωνισμός το μύθο αυτής της συνέχειας, τον οποίο τον δείχνει πάρα πολύ σωστά ο Σλόμο Ζάντ. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί το κάνουν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου. Βεβαίως του Ιερουσαλήμ. Τώρα. Τώρα. Και σας λέω, το βιβλίο του εκδόθηκε πρόσφατα στη Γαλλία και στην Αγγλία, ταυτοχρόνως. Θέλω να πω, είναι ένας γνωστός άνθρωπος, έχει βγάλει πάρα πολλά βιβλία, δεν είναι κάποιος καινούριος. Είναι λίγο μικρότερος στην ηλικία. Θέλω να πω, είναι 57 χρονών, 58 άνθρωπος. Έχει ένα μεγάλο ιστορικό, έτσι, για πάρα πολλά θέματα που έχει γράψει. Άρα Παλαιστίνοι και Εβραίοι στο φυλετικό επίπεδο, φυλετικά, έχουν κοινή καταγωγή. Και όπως σας είπα, οι Παλαιστίνοι είναι σε μεγάλο βαθμό απόγονοι των, εξάλλου θα δείτε ότι σε πάρα πολλά κείμενα εβραϊκά. Εξού και είναι η εφιέστερη των Ασιατών. Είναι γραμμένα στα αραμαϊκά. Υπάρχουν κείμενα της εβραϊκής παράδοσης γραμμένα στα αραμαϊκά, που ήταν η γλώσσα, η λαϊκή της Συρίας, του Λιβάνου και της Παλαιστίνης εκείνη την εποχή. Θέλω να πω επομένως ότι όταν προσπαθείς να φτιάξεις μια φυλετική ιστορία, τότε παίρνεις τα χειρότερα πράγματα του εχθρού σου, δηλαδή από το ναζιστικό κόμμα, παίρνεις τη φυλετική αντίληψη που έλεγε Άρη και τίποτα άλλο, και οι οποίοι ψάχνανε να βρούνε καταγωγές, και ξέρουμε τι είχαν κάνει οι Γερμανοί σε αυτά, καταγωγή των Αρίων, ενώ οι μισοί είναι Σλάβοι. Έτσι, όλοι οι Ανατολικοί οι Γερμανοί είναι σλαβικής καταγωγής. Αυτό βεβαίως το είχαν πνίξει και λέγανε να σφάξουμε τους Σλάβους. Φτιάνεις λοιπόν, διότι κανένας δεν υπάρχει καθαρός, είναι σαν να πούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε, ας πούμε, εμείς οι Έλληνες, τους καθαρούς Έλληνες φυλετικά. Ενώ ξέρουμε ότι η ελληνική ταυτότητα δεν είναι φυλετικού χαρακτήρα. Έτσι. Εγώ είμαι Αρβανίτης, ο άλλος είναι Βλάχος, ο άλλος παραπέρα, ο άλλος είναι από πουδήποτε αλλού. Υπάρχουν βέβαια και παλιότεροι και γηγενείς και μη γηγενείς. Όλοι γηγενείς είναι, ακριβώς. Έτσι. Φτιάνεται από τον πολιτισμό, από την πολιτιστική ταυτότητα. Όταν πάει να την κάνεις φυλετιστική, όπως πάει να κάνει το σημερινό Ισραήλ, τότε καταλήγεις σε μια ρατσιστική αντίληψη. Αδιέξοδη. Ακριβώς. Η οποία όμως μπορεί να βάλει φωτιά σε όλο τον κόσμο.